Καλώς ήρθες. Μόλις ήμουν έτοιμος να φτιάξω κάτι πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ νόστιμο, αλλά και τρομερά εύκολο. Θα φτιάξουμε ένα σμούδι με πορτοκάλια και καρότα. Αν σου αρέσει αυτό που θα δεις, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι της Lidl Ελλάς. Για να φτιάξουμε αυτό το πολύ απλό σμούδι, χρειαζόμαστε δύο πορτοκαλάκια, τα οποία θα καθαρίσουμε. Το πορτοκάλι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνη C. Καθαρίζουμε το πορτοκάλι, λοιπόν, αφαιρώντας το λευκό του μέρος, όχι πολύ σχολαστικά. Μην ξεχνάτε ότι πολύ μεγάλο μέρος των φυτικών ινών του πορτοκαλιού βρίσκεται στο λευκό του μέρος. Και πάμε τώρα να καθαρίσουμε και το καρότο. Με ένα πίλερ καθαρίζουμε λοιπόν το καρότο. Με το ίδιο πίλερ βγάζουμε φλίδες από το καρότο, έτσι ώστε να χτυπηθεί λίγο πιο εύκολα στο blender. Καθαρίσαμε λοιπόν το πορτοκάλι μας, έχουμε και τις φλίδες από το καρότο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε ένα μπλεντεράκι. Τοποθετούμε τα πορτοκάλια, τις φλίδες του καρότου, προσθέτουμε 100 ml νερό. Στο συγκεκριμένο σμούδι που του πηγαίνει πάρα πολύ, θα προσθέσουμε κουρκουμά για να τονίσουμε ακόμα περισσότερο τη θρεπτική αξία του σμούδι. Η κουρκουμίνη που περιέχεται στον κουρκουμά είναι πραγματικά ένα από τα σημαντικότερα αντιοξειδωτικά συστατικά. Τώρα θα προσθέσουμε λίγο μελάκι, βιολογικό μέλι. Μία κουταλίτσα θέλουμε ίσα να γλυκίσει το σμούδι. Το μόνο που μένει είναι να προσθέσουμε λίγο ακόμα αντιοξειδωτικά συστατικά με το καγιέν, πιπεράκι καγιέν που περιέχει την καψαϊκίνη. Μη σας ξενίζει, του πηγαίνει πάρα πολύ να είναι και λίγο καυτερό το συγκεκριμένο σμούδι. Και τώρα απλά. Και πάμε να χτυπήσουμε. Είμαστε έτοιμοι και πάμε τώρα να σερβίρουμε αυτό το τόσο θρεπτικό σμούδι που φτιάξαμε σήμερα, που πραγματικά θα τονώσει το ανασωπητικό σας σύστημα και θα θωρακίσει τον οργανισμό σας πάνω απ' όλα. Εάν θέλετε μπορείτε να του προσθέσετε και παγάκια. Πραγματικά είναι πεντανόστιμο αυτό το σμούδι και είναι και τόσο θρεπτικό με τόσα πολλά αντιοξειδωτικά συστατικά. Αξίζει οπωσδήποτε τον κόπο να το δοκιμάσεις. Δεν έχουμε τελειώσει όμως, μη φύγεις ακόμα. Έχουμε άλλη μία συνταγή με μόνο δύο υλικά για να φτιάξουμε το πιο τέλειο smoothie bowl. Τώρα είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το blueberry smoothie bowl, για το οποίο θα χρειαστούμε μόνο δύο υλικά. Θέλουμε φρέσκα blueberries, που είναι πολύ πλούσια σε ανθοκιανίνες, φυσικά αντιοξειδωτικά συστατικά, και θέλω από το προηγούμενο βράδυ να έχετε βάλει δύο ώριμες μπανάνες στην κατάψυξη, κομμένες σε φετάκια. Πάμε τώρα να τις βγάλουμε. Όσο πιο ώριμες είναι οι μπανάνες, τόσο πιο θρεπτικές γίνονται. Ενισχύεται μάλιστα πάρα πολύ η αντικαρκινική τους δράση. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις δύο μπανανούλες. Λοιπόν, και προσθέτουμε 10 περίπου blueberries με 12. Θα δείτε τι φανταστικό χρώμα θα πάρει αυτό το smoothie bowl. Και αυτά τα smoothie bowls βγαίνουν σχετικά πηχτά. Είναι ουσιαστικά για να τα τρώμε με κουτάλι. Μπορείτε να τα συνοδεύσετε με δημητριακά, μπορείτε να τους βάζετε από πάνω ξηρούς καρπούς. Εμείς σήμερα θα τα γαρνίρουμε με καρύδα και extra blueberries. Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε το smoothie bowl, αυτό το πεντανόστιμο και θρεπτικό smoothie που όπως βλέπετε έχει λίγο πιο πηχτή υφή. Θα το σερβίρουμε εδώ σε ένα φανταστικό πιάτο καρύδας. Βλέπετε ότι μπορεί να είναι έτοιμο σε 2 μόλις λεπτάκια. Αν έχετε βάλει τις μπανάνες στην κατάψυξη από το προηγούμενο βράδυ, θέλει απλά ένα χτυπηματάκι στο blender. Για να γαρνίρουμε θα χρησιμοποιήσουμε λίγο τρίμα άγλικης αποξηραμένης καρύδας. Θα προσθέσουμε κάποια έξτρα blueberries για ακόμα περισσότερα αντιοξειδωτικά συστατικά. Υπέροχα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε αυτό το smoothie bowl που φτιάξαμε με μόνο δύο υλικά και προαιρετικό γαρνίρισμα, την άγλικη καρύδα.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Επίσης, θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγη γκρανόλα ή κάποια δημητριακά της αρεσκίας μας, όπως αυτά εδώ. Σου έδειξα σήμερα τις δύο αγαπημένες μου συνταγές για smoothies. Φτιάξαμε ένα με καρότο, πορτοκάλι και κουρκουμά και ένα smoothie bowl με παγωμένες μπανάνες και blueberries. Εάν σου άρεσαν οι σημερινές συνταγούλες, μην ξεχάσεις να μου αφήσεις ένα σχόλιο από κάτω με τα δικά σου αγαπημένα υλικά για smoothies.